στην καρδιά του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού. Στο Αργυρόκαστρο, το γενικό προξενείο της Ελλάδας στέκεται άγρυπνος φρουρός της ελληνικότητας. Από την περίοδο που άνοιξαν τα σύνορα, στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα, το γενικό προξενείο καλύπτει και πραγματώνει τον ιστορικό του ρόλο. Στη θέση του γενικού προξένου της χώρας στο Αργυρόκαστρο βρίσκεται εδώ και έναν περίπου μήνα ο Ιωάννης Ριζόπουλος, που άνοιξε τις πύλες του προξενείου αποκλειστικά για την κάμερα του Ιωάννινα TV. Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ο κύριος Ριζόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ρόλο του προξενείου για τη διατήρηση της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας, αλλά και στις σχέσεις των δύο χωρών που βελτιώνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον όμως να βλέπεις μια μικρή χώρα όπως είναι η Αλβανία να παρακολουθείς τα βήματα προόδου που κάνει, τις προσπάθειες που κάνει να εξυγχρονιστεί, να παρακολουθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της τις εξελίξεις που γίνονται και στη γειτονιά της αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό περίγυρο. Κάνουν πρόοδο οι Αλβανοί σε αυτό το τομέα και όσον αφορά την ευρωπαϊκή τους πορεία, η Ελλάδα είναι δίπλα τους. Τους στηρίζει για προφανείς και ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν με την πρόοδο και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας και της γειτονιάς μας. Ιστορικά και πολιτικά σημαντικός ο ρόλος του Γενικού Προξενείου στο Αργυρόκαστρο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού. Η αίσθηση που έχω είναι ότι χωρίς να είναι ευθύγραμμη η πορεία, με πισωγυρίσματα μικρά, η κατεύθυνση πάντως είναι προς τα μπρος, είναι προς το καλύτερο. Η αίσθηση που έχω είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό βεβαίως δεν αποτρέπει κομμάτια της διοίκησης, οτιδήποτε, να λειτουργούν μερικές φορές με έναν αρνητικό, θα έλεγα και μη παραγωγικό τρόπο.